Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτεχνάω, Κώστας εδώ. Είμαι με τον φίλο μου Αλέξανδρο. Αυτό συστήνεται μετά την τρίτη προσπάθεια. Την τρίτη προσπάθεια, φίλε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τον Αλέξανδρο είμαστε αρκετά χρόνια φίλοι. Μαζευόμαστε, παίζουμε επί τραπέζια, κατάβαση και άλλα ωραία πράγματα. Με συζητήσεις. Ναι, με τα δικά μας. Έχετε δει όσοι παρακολουθείτε στο Instagram, γι' αυτό σας λέω, κάντε κανένα follow στο Instagram να βλέπετε τις ιστορίες. Ο Αλέξανδρος, εκτός από τη δουλειά σου είναι άλλη. Ασχολείται με επιτραπέζια, είναι δραστήριος εδώ στο χωριό, ασχολείται με τον τοπικό σύλλογο του. Τοπικό σύλλογο, έχουν πολλούς συλλόγους. Με τον πολιτιστικό σύλλογο του χωριού. Πρόεδρος στην ομάδα. Πρόεδρος στην ομάδα, δεν θα ασχολούμαι με μπάλα, το ξέρεις αυτό, τέλος πάντων. Λοιπόν, γενικά είμαστε αρκετά καλοί φίλοι και τα λέμε συχνά πυκνά και μαζευόμαστε κυρίως για επιτραπέζια και όχι μόνο. Κώστας, σας είχα δείξει πριν από ένα χρόνο περίπου παίζετε. Πρέπει να ήταν όντως πριν από ένα χρόνο, τέτοιο καιρό που ξεκινούσαμε για κατάβαση να παίξουμε. Και έχει φτιάξει ένα γραφείο, σας το έχω δείξει σε φωτογραφίες στο Instagram και σας άρεσε πάρα πολύ. Εδώ και ένα χρόνο μου παρακαλάνε τα παιδιά να κάνω. Yeah. Και επιτέλους μετά από ένα χρόνο αξιώθηκα να. Όλα είναι στον ένα χρόνο. Στον ένα χρόνο. Χρόνο για να το φτιάξω. Σε ένα χρόνο θα το μοντάρω, σε ένα τέτοιο χρόνο θα το δείτε. Χαλαρά, μπλέκα, μπλέκα. Όχι, εντάξει, ελπίζω. Αν με απορρώσει κάτι πάρα πολύ, πρέπει να το κάνω και μέσα ένα απόγευμα. Που είμαι, δεν είμαι κουρασμένος. Άμα το γραφείο και το βίντεο ήταν κρασί, θα ήταν γαμώ τα κρασιά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος κάνει πολλά πράγματα μόνος του. Γενικά, έχω μια άποψη και την έχω πει πολλές φορές. Ό,τι δεν μπορείς ή δεν θες να το αγοράσεις, το φτιάχνεις γενικά. Και νομίζω ότι σε αυτή τη φάση είσαι ο καλύτερος και ο πιο αντιπροσωπευτικός άνθρωπος. Έχει φτιάξει ένα γραφείο. Γενικά, η ιδέα την έχω δει και εγώ και τη μ' άρεσε πως την υλοποίησες. Τα γραφεία που είναι μέσα σε ένα. Το γραφείο υπολογιστής τεχνικά. Ο υπολογιστής που είναι μέσα σε ένα γραφείο, ναι. Δηλαδή. Ναι. Και είναι ακριβό να φτιάξεις κάτι τέτοιο, γιατί χρειάζεσαι τα μέταλλα να το φτιάξεις το γραφείο. Μα μου, εσύ έκανες κάτι διαφορετικό. Τι έκανες. Σήμερα θα δούμε το γραφείο του, το setup το οποίο το λατρεύω παρεμπιπτόντως. Τη γωνία του που είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά. Είναι η γωνία η δικιά μου αυτή, ξέρω, του σπιτιού, έτσι. Την ιδέα την πήρα από τα αρχικά, όχι γιατί πολλοί μου λένε ξέρω από το Pinterest και αυτά. Γιατί το έχω δει και στο Pinterest, αλλά δεν είναι από το Pinterest. Είναι πολύ βολικό το Pinterest για κάτι τέτοιο. Ναι. Πρώτη φορά την είδα πριν αρκετά, πριν 3 χρόνια. Είχα υπηρεσία με έναν συνάδελφο. Αυτός εκείνον τον καιρό έψαχνε να βρει να φτιάξει υπολογιστή και έβλεπε τα δύο παιδιά, τα αδέρφια που κάνουν YouTube και κάνουν unbox holy. Ο Σάκης και ο Λέκος, χαιρετίσματα με παιδιάς. Χαιρετίζομαστε τώρα τελευταία στα βίντεο, να είναι καλά. Ναι. Και ο ένας νομίζω δουλεύει σε σύνδεση, σε συνεργείο ή κάτι τέτοιο. Έχουν από όσο ξέρω δικό του μηχανουργείο. Μηχανουργείο, κάτι τέτοιο. Δείτε στο γραφείο, εκείνο και το ωραίο. Και δηλαδή, έβλεπε εγώ κάτι έκανα στο γραφείο και ήμουν στη δουλειά και το έβλεπα και το βιντεάκι που έβλεπα και έβλεπα ότι είναι ο υπολογιστής. Έχουν φτιάξει ένα γραφείο με λαμαρίνες και τέτοια και έχουν χτίσει μέσα εκεί τον υπολογιστή. Και σαν ιδέα μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω βολικό. 2-1. Δεν πρέπει να αγοράσει να βρει γραφείο και δεν πρέπει να έχει και διαφορετικό υπολογιστή. Ναι. Που αυτό σε άλλες περιπτώσεις βολεύει. Γιατί το μέρος υπολογιστή σου πασαλού, ξέρω οτιδήποτε. Όταν έχει το δικό σου χώρο, το δικό σου σπίτι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Ναι. Και μου άρεσε πολύ. Και όταν κάποια στιγμή καθόμουν και είχα τον υπολογιστή, τον έβλεπα έτσι ένα απόγευμα και λέω τον έχω βαρεθεί. Η αλήθεια είναι ότι ο υπολογιστή σου και γενικά θα το δουν για τα παιδιά δεν είναι κάτι super duper wow. Είναι πολύ απλό υπολογιστή, πολύ βασικό. Να παίζει κανένα παιχνιδάκι και να ακούσει κανένα μουσική. Αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλή ιδέα και για πολλούς από εσάς αν την πάρετε. Είναι μια πολύ ωραία ιδέα πως κάτι πολύ απλό, βασικό, μπορείς να το κάνεις κάτι πολύ όμορφο στο τέλος. Yeah. Θα το δείτε και θα μου πείτε. Μπορεί να τρέχουν και πλάνα σε φάση. Βασικά και επειδή λέω τον έχω βαρεθεί τον υπολογιστή μου, είναι στο κουτί ξέρω μέσα. Το γραφείο ήταν ετοιμόρροπο να διαλυθεί. Και έλεγα με τη σύζυγο, ξέρεις, κάποιοι πρέπει να πάρουμε γραφείο, πρέπει να βρούμε γραφείο και αυτά. Και εκείνη τη στιγμή θυμάμαι το βίντεο που έχω δει με τα παιδιά και λέω, θα φτιάξω γραφείο. Ναι. Θα φτιάξω γραφείο. Ρε, δεν είναι ωραίο να θα φτιάξω γραφείο. Θα φτιάξω υπολογιστή στο γραφείο μέσα. Πολύ καλύτερα. Ναι. Και ξεκίνησα σιγά σιγά. Η Μαρία, τι είπε όταν το έψαξα. Η Μαρία. Η Μαρία είναι η σύζυγος του. Η Μαρία είναι σύζυγος, ναι. Η Μαρία όταν.
Εντάξει, δεν είπε τίποτα. Οκ, μου λέει κάνε, ναι. Όταν είδε μετά από λίγο ότι δεν το. Γιατί μου πήρε ένα χρόνο να το τελειώσω. Αλλά όχι γιατί δεν μπορούσα, γιατί δεν είχα το χρόνο. Η Μαρία όμως δεν το βλέπε και μου λέει: ρε, εσύ, πάρα δώσε μου, μου λέει 40 ευρώ πάνω ένα γραφείο. Μου λέει: κάντε σε και πέντε. Δεν είναι τα λεφτά. Της λέω, τα λεφτά είναι, αν είναι κάτι πάρα πολύ ακριβό, αλλά σε τέτοιες φάσεις είναι η δημιουργία. Και εμένα, αυτό, και εμένα αυτό. Μου αρέσει, π.χ. στο σπίτι μου, κάποια στιγμή θα δουν τα παιδιά στο καινούριο σπίτι τώρα, το room tour. Αλλά μου αρέσει αυτό, να σχεδιάσω το έπιπλο που θέλω, εκεί που θα μπει, που με βολεύει, ναι. Και να το φτιάξω. Και μόλις το φτιάξει και πει, είναι αυτό που λες. Έφτιαξε κάτι πολύ ωραίο. Κάτι... Σου γεμίζει την ψυχή. Είναι δημιούργημά σου, είναι δικό σου πράγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Ζεις και κάνεις πράγματα πάνω στο δικό σου το πράγμα. Ακριβώς. Και απλώς η Μαρία είναι ότι επειδή μου πήρε όντως πρόβλημα, δηλαδή κάπου τέτοια εποχή το τελείωνα, το ξεκίνησα όχι ένα χρόνο, το ξεκίνησα αρχές καλοκαιριού. Mm. Έτσι, μήνες, κάποιους μήνες. Πέρυσι Νοέμβριο το έχεις έτοιμο πάντα. Ναι. Γιατί εμείς τέλειο Οκτωβρίου αρχίσαμε Νοεμβρίου. Άνοιξε, όχι αρχίσαμε Νοεμβρίου. Άνοιξε πήρα την πρώτη μου παλέτα για το φυσικό ξύλο. Είναι ο παλέτης φτιαγμένο όλο. Είναι από φυσικό ξύλο παλέτας. Καλό είναι και αυτό, άμα το. Μια χαρά είναι. Ναι. Και έχει αυτή και παλέτα, απλώς για να το πω, γιατί αυτό που λέμε μηδενικά κόστη προσπαθώ, αλλιώς αγόραζα. Να. Γιατί άμα θες να πάρεις καλή παλέτα, είναι η ευρωπαλέτα η οποία την αγοράζεις. Ναι. Πήγαινα σε φίλους από εδώ επιχειρήσεις και αυτά που έχουν και τους έλεγα ότι παλέτα έχετε για πέταμα να μου τη δώσετε. Και μου δίνανε, διάλεγα τα ξύλα και έφτιαξα αυτό που έφτιαξα. Και όταν ήταν κοντά στο Νοέμβρη εκεί πέρα και εγώ κόντευα να το τελειώσω, μετά μου το είπε η Μαρία και η κόρη μου η Βέλη, ότι μεταξύ τους, μαζί με τον Κωνσταντίνο, είχαν βάλει στοίχημα ότι θα τελειώσει μετά τα Χριστούγεννα. Το οποίο όμως. Καμιά πίστη την οικογένεια. Το θέμα είναι ότι στο χώρο κάτω που είμαι και το είχα κάνει ξυλουργείο τότε και το έφτιαχνα. Και κατεβαίναν κάτω και με βλέπανε. Βλέπανε ένα ξύλο εδώ, ένα ξύλο εκεί, ξύλα μόνο. Τα λεπτόρια λένε μπομπάς, δεν πρόκειται να το τελειώσει. Δεν βλέπανε κάτι σαν γραφείο. Βλέπω μόνο ένα ξύλο. Αλλά και εγώ νομίζω το είχα δει σε μια φάση, μου είχε δείξει τη μία τέτοια λέω αυτό θα γίνει γραφείο. Έχει βάλει τι τάβλε. Ναι. Μια τέτοια λέω τώρα αυτό πρόκειται να γίνει ποτέ γραφείο. Δηλαδή και εγώ είχα πολύ. Έκανα την προεργασία, δηλαδή φτιάχνα το κάθε ξύλο μόνο να είναι εντάξει και μετά ήταν το δέσμο. Δηλαδή όταν η τελευταία φορά το είδανε και μάλλον τότε εκείνη η μέρα βάλανε κρυφά από μένα το στοίχημα ότι ο ένα είπε τα Χριστούγεννα, ο άλλο λέει τα Χριστούγεννα, η Μαρία η πιο άπιστη Θωμά. Είπε μετά τα φώτα. Μετά τα φώτα. Είχαν δει μόνο ξύλα. Mm. Από εκείνη τη μέρα που ξεκίνησα εγώ το δέσιμο και μέσα σε δύο μέρες μετά ήταν έτοιμο. Από το δέσιμο και μετά. Είχε ο σχεδιασμός και το πώς θες. Μετά από. Και ξαφνικά όταν το είδαν μπροστά του έτοιμο, άρχισαν και γελάγανε. Εμένα δεν μου είχαν πει το για το στοίχημα. Και λέει γιατί γελάγανε. Και γελάγανε πονηρά, α πούμε και τέτοια. Και λέει να βάλαμε ένα στοίχημα και το χάσαμε όλοι και τέτοια. Είναι πολύ ωραίο. Και έβαλε και λέει φωτισμό μπλε μέσα. Και γενικά ξέρει κάτι. Δεν είναι το γραφείο αυτό το καθεαυτό. Θα το δείτε και εσείς, θα σας το δείξω. Δεν είναι το γραφείο αυτό καθόλου. Είναι και η γωνία, είναι σε μια πολύ ωραία γωνία. Και έχει και τη βιβλιοθήκη γενικά. Την έκανα μετά. Με το γραφείο μου ήρθε η ιδέα της βιβλιοθήκης. Η ιδέα της βιβλιοθήκης από πάνω έχει κάποια ράφια με κάποια βιβλία του φανταστικού. Γενικά ασχολούμαστε πολύ με το θέμα και ο Αλέξανδρος ακόμα περισσότερο. Δηλαδή αυτή τα βιβλία που λέει δεν είναι η βιβλιοθήκη, δεν είναι η βιβλιοθήκη του σπιτιού μας αυτή. Απλώς είναι η δικιά μου η γωνία αυτή και βάλα τα δικά μου αυτά τα βιβλία που γουστάρω εγώ πολύ. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή ξέρετε κάτι, είναι η φάση θα το δείτε, θα σα το δείξω αν δεν το έχετε δει ήδη σε πλάνα. Είναι όπως μου αρέσει, όπως μου φαίνεται, είναι medieval corner. Είναι ένα medieval γραφείο υπολογιστή. Φτιαγμένο όλο στο χέρι, όλο στο χέρι, πάρα πολύ. Απλή διαδικασία, αλλά είναι εντελώς όλο handmade. Δεν είναι, ξέρεις, αυτά τα super duper τα πανάκριβα που βλέπεις και τρελαίνεσαι, αλλά είναι όλο το στήσιμο, όλη η αίσθηση που σου δίνει, ξέρεις τι. Είναι σε φάση, σου είπα τώρα, ξεκινάω σιγά σιγά να ασχολούμαι με το pipe smoking, ρε παιδί μου. Είναι σε φάση να κάτσεις, να ράξεις από τον Gandalf εκεί, να ακούς λίγο τη μουσική σου, διαβάσεις τα βιβλία σου, είναι... Να κάνεις και τα δαχτυλίδια. Σκέψου να παίζεις Skyrim τώρα σε αυτό που ασχολούμαι. Πάρα και να έχεις μια πολυθρόνα αντίστοιχη τέτοια, όχι πολυθρόνα. Ναι, από αυτή με πλάτη όμως ψηλή, θα το δείτε, είναι τρομερό. Πω, ειλικρινά. Και είναι σε φάση ότι αυτό μπορεί να το κάνει ο καθένας, αν έχει. Εντάξει, θα μου πείτε τα υλικά. Η αλήθεια είναι τα υλικά και τα εργαλεία σύνολο, χρειάζονται. Ναι, σύνολο. Να βάλω και τα εργαλεία, γιατί χρειάζεται να αγοράσω δύο εργαλεία. Τα οποία πλέον θα τα έχω από εδώ και πέρα, γιατί έφτιαξα κι άλλο ένα γραφείο. Πλάν, κάποιο έχει ένα τρυπάνι με τέτοια, καμία σέγα ή έστω και με το χέρι, γίνεται λίγο πιο μεγάλη ταλαιπωρία. Mm-hmm, αλλά εντάξει.
γενικά, όταν ας πούμε, και μιλάει ένας άνθρωπος που είναι μικρός, με ένα σκεπάρνι και με ένα μαχαίρι έφτιαχνε τα πάντα όλα. Ξέρω ότι κατσαβίδια. Ξεβίδωνες με το μαχαίρι τις βίδες. Ναι, οπότε, όντως, έτσι, νομίζω ότι. Το γραφείο, κοίτα, αν βγάλω τα εργαλεία, γιατί τα εργαλεία τα πήρα γενικά για να υπάρχουν στο σπίτι, για να κάνω και άλλες δουλειές. Όπως έφτιαξα κι άλλο ένα γραφείο απλό πλέον για το στούντιο κάτω. Το γραφείο μου στήχησε 15 ευρώ το τζάμι. Πιο ακριβό ήταν το τζάμι, πλέον. Ναι, όντως, 15 ευρώ το τζάμι που έβαλα από πάνω. 8 ευρώ μία σκόνη που πήρα από Αγγλία, μου έρθα από το Amazon, το παρήγγειλα γιατί ήθελα να είναι φωσφοριζέ και δεν έβρισκα εδώ πέρα. Έχει, μέσα, έχει μια πολύ ωραία τεχνική, το βλέπω σε Wood Menu και το έκανε. Ανάμεσα στα κενά που έχει χαραμάδες, βάζεις ριτίνι με μια σκόνη για να φωσφοριζεί. Και άλλα 10 ευρώ η εποξική ριτίνι, δηλαδή 10, 15, 25 και 8, 33 ναι, ευρώ. Αλλάξες με τη φάση διαδικασία. 33 ευρώ. Με 40 έπαιρνε ένα από τα, δεν ξέρω αν μπορώ να πω το καταστήμα. Έπαιρνες πολύ μεγάλο, πάρε 150 ναι. γραφεία, 150 τέτοια, έπαιρνες και μεγάλο γραφείο, αλλά ναι, δεν είναι αλλά αυτό. Είναι αυτό που είπαμε πριν, είναι δικό μου. Είναι, ναι, αυτό. Είναι δικό και, μου, και, το, και δεν είναι πάρα πολύ όμορφα, δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Γενικά είναι από τα πράγματα που έχω λατρέψει. Και τον κυνηγάω εδώ και καιρό να το κάνουμε. Βέβαια και εγώ δεν έχω το χρόνο από την αλήθεια τόσο πολύ. Ναι. Αλλά ήθελα να το μοιραστούμε αυτό. Είναι πιο πολύ αυτό το βίντεο για να σας δείξω κι εγώ, γιατί ξέρω ότι θα το αγαπήσετε. Γιατί με μεράκι και με αυτά που έχεις στα χέρια σου, και ας μην είναι πολλά, δεν χρειάζεται να κάνεις πράγματα με πανάκριβα εργαλεία ή υλικά. Μπορείς να φτιάξεις κάτι πολύ όμορφο με αυτό που έχεις στα χέρια σου. Αρκεί να έχεις το μεράκι και την όρεξη. Να. Γενικά όλο το μεράκι είναι. Και δε, σου λέει δεν χρειάζεται να δώσεις πολλά λεφτά για να κάνεις κάτι ωραίο. Όρεξη, να έχεις και φαντασία. Κοίτα, την ιδέα είπαμε του γραφείου την πήρα από τα παιδιά, το Sandboxholic. Το φωτισμό με τα LED την είδα νέα το Interest και την εποξική ριτίνη, όπως είπες και εσύ με τη φωσφοριζέ, πάλι το Pinterest. Ναι. Δηλαδή έβαλα. Πάντεψα ιδέες. Ναι, γιατί στο τέλος παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Εντάξει, όχι, από κάπου θα εμπνευστεί. Μα όχι έτσι είναι. Βλέπεις κάτι, λες αυτό. Μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω λίγο καλύτερα, λίγο πιο ωραία. Μπορώ να το κάνω. Τώρα μετά από ένα χρόνο που το έχω και το δουλεύω τώρα. Είναι αποδοτικό. Είναι αποδοτικότατο στη δουλειά του. Mm. Απλώς σαν γραφείο έχει λάθει αρκετά. Επειδή είναι το πρωτότυπο, έχει τον σχεδιασμό. Δηλαδή, αν μου πει να σου φτιάξω ένα γραφείο τέτοιο, θα διορθώσω πολλά λάθη. Π.χ. έχω μια μεγάλη μια αρχή να με ακολουθώ, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Ότι ακόμα και να πάρω κάτι, θέλω να έχει μια ατέλεια. Γιατί η ατέλεια είναι αυτό που το κάνω να ενδιαφέρει και το κάνω. Π.χ. αν αγοράσω κάτι καινούριο, έχω το άγχος γενικά του να μην μου. Την ώρα που θα πάθει μια γρατζουνιά, που θα πάθει την πρώτη ατέλεια σε κάτι, εκείνη τη στιγμή ρεμώ. Λέω ότι επιτέλους είναι. Χάλασε. Ναι, δεν έχω τη λόξα. Δεν έχω τη λόξα του να μην πάθει οτιδήποτε το παραμικρό, να είναι όλα του κουτιού και αυτά. Δηλαδή, ζω για αυτές τις ατέλειες. Λέω, αυτό τώρα είναι δικό μου. Έχει αυτή τη γραμμή εκεί πάνω, έχει αυτό το στραβό. Τέλος. Ξέρω ότι. Νιώθω πιο ικανοποιημένος έτσι, πιο γεμάτος. Προσωπικά. Γι' αυτό και π.χ. στα καινούργια οτιδήποτε καινούργια αγοράσω. Μέχρι να πάω την πρώτη ζημιά, την πρώτη τέτοια, δεν. Είμαι λίγο. Δεν μπορώ να δεθώ. Μόλις αρχίσει και παθαίνει ατέλειες, ξέρω τώρα, παιδί μου, αυτές οι ατέλειες, εκείνες οι γραμμές, τα γρατζουνίσματα, ξέρω ότι μόνο σε αυτό υπάρχουν, παιδί μου. Οπότε για μένα γίνεται μοναδικό εκείνη τη στιγμή. Όντως. Δεν νομίζω να έχουν γρατζουνίσει δύο άνθρωποι, ένας εδώ, ένας στην Αγγλία. Το ίδιο αντικείμενο, στο ίδιο σημείο. Ακριβώς. Άρα λες δικό μου αυτό. Τώρα έχει ταυτότητά μου. Ακριβώς. Και αυτό είναι το θέμα, ότι η ψυχή που δίνεις περνάει και σε αυτά που φτιάχνεις. Είτε είναι γραφεία, είτε είναι τέχνη, είτε είναι οτιδήποτε. Θέλει να το δείτε. Νομίζω ότι θέλει να το πάμε να περάσουμε εδώ σιγά-σιγά. Άντε, πάμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπεις, εντωμεταξύ μου αρέσει και η καρέκλα είναι στο στυλ. Το πρώτο πράγμα που βλέπει κάποιος από μακριά είναι αυτή εδώ η γωνία. Είναι πανέμορφη αυτή εδώ η γωνία. Έχει τα βιβλία, έχει το χαρακτήρα. Γενικά έχει χαρακτήρα, αυτό μου αρέσει. Και καθώς πλησιάζεις, εντωμεταξύ μου λέει ο Άλεξ ότι από εδώ είναι ακόμα πιο ωραία η φάση και όντως, αν το δείτε από εδώ, φαίνεται η λεπτομέρεια, φαίνεται η... δείχνει ένα πολύ όμορφο γωνία, αποτέλεσμα. Είναι μια πολύ όμορφη γωνία ακριβώς. Και να σας δείξω και από κοντά. Σε γενικές γραμμές το γραφείο είναι αρκετά απλό, αλλά φαίνονται οι βίδες, φαίνεται η λεπτομέρεια. Εν τω μεταξύ ένα ultra wide monitor θα ήταν
Πολύ καλό κάποια στιγμή. Αλλά εντάξει. Είναι τα βιβλία τώρα εδώ. Εδώ, αυτά εδώ θα το κάνουμε shut out, μιας και είναι φίλος και των δυο μας. Είναι του φίλου μας του Κώστα Τζαφυρίου, η μάγισσα του Μπίλιθορ και η γη της Αριζάν. Διαβάστε τα. Στέρι του Βορρά, πανέμορφη τριλογία. Το ποιο είναι? Game of Thrones είναι αυτά. Ναι, εν τω μεταξύ βλέπω μέσα από την κάμερα, δεν βλέπω το τέτοιο. Αυτά είναι υπέργαμάτα. Τα είναι έχω διαβάσει. Φάντας, και μετά από αυτά τα Dragonlance τα αγόρασα όλα. Εγώ τα έχω όλα. Έχει κι άλλο. Ναι. Άρχοντας των Αχτυλιδιών. Μάικ Μόρκοτ, εκεί πέρα ο τέτοιος. Ο Έλρικ του Μελνιμπονέ. Τα έχει διαβάσει αυτά. Όχι. Τον Έλρικ έχω ακούσει ότι είναι πολύ ωραίο. Πρέπει να διαβάσω. Είναι αντιήρωα. Μέσα τα παιδιά του Χουρίνη το έχω κι εγώ αυτό. Και από κάτω. Ποια έχει. Η ιστορία του Dridge. Α, τα έχω διαβάσει από όλα αυτά. Από εδώ ένα μέχρι 27, ξέρω πώ είναι 24. Σου λείπει το πιο σπάνιο, το 13. Στο έχω ξαναπεί, νομίζω. Τα έχει όλα και το. Αχ, όχι. Όχι. Έχει και το σπάνιο, εσύ, δεν έχει. Το Promise of the Witch King, νομίζω. Η υπόσχεση του Μάγου Βασιλιά. Όχι, την έχω. Ο δρόμο του Πατριάρχη δεν έχω. Ναι. Που είναι το Αρτέμιου Εντρερά η συνέχεια. Ναι, και νομίζω και η επιδρομή των Όρκων ήταν αρκετά σπάνιο. Γενικά είναι δισεύρετα αυτά όσοι ασχολείστε. Επίσης πάνω έχουμε. Αυτά είναι σε DVD, έτσι. Ναι, είναι τα. Nightwish, λατρεύει επίσης. Nightwish, δεν είναι. Nightwish, καλά βλέπω. Nightwish, Ice Death, Blind Guardian, τα DVD live τους. Εδώ παρακμή, εξή. Αν πει ποιο είναι αυτό. Πάλι Forgotten Realms. Είναι Forgotten Realms, ναι, είναι, φαντα, είναι ο καιρός της Άντα, όπως λέγεται. Σμίγκολ. Ο Σμίγκολ. Με τα διάφορα έτσι, βιβλία απλά που συμπληρώνουν, ξέρω ναι. Έτσι. Και πάνω ο Δράκη. Εντάξει, είναι η κυκλοπαίδεια του Carl Sagan, έτσι εννοείται. Αχ, αυτό χθες το βλέπα. Ναι. Στο Discovery and Science το προδικάκι ήταν μέσα, αν δεν κάνω λάθος. Αν το πήρες από εκεί. Όχι, το έχω πάρει χρόνια από εκεί. Κάνα 40. Αυτό είχε, όταν είχε βγει 40 ευρώ. Εν τω μεταξύ. Το περνάμε και είναι πάρα πολλά χρόνια, γιατί είναι. Οπ, αυτό εδώ. Εν τω μεταξύ, όπως βλέπετε, σας δείχνω. Αυτά είναι της Μαρίας. Τι είναι, ω προτέλενη ή άλλη όψη νομίζω. Το είδα γιατί μου άρεσε το τέτοιο. Εν τω μεταξύ, football manager, σοβαρά. Έχει κάποια παιχνίδια εκεί πέρα. Σε γενικές γραμμές το σύστημα δεν είναι τόσο super δυνατό για να παίζει παιχνίδια, αλλά σιγά σιγά θα γίνει και το update. Αυτό το Sound of Mordor το παίζει άνετα. Ένα από τα αγαπημένα σου, το Sound of Mordor. Skyrim! Μετά από τόσα χρόνια. Επίσης, δείτε, webcam. Βέβαια, δεν είναι τη webcam, στο μεσανικό δεν ταιριάζει τόσο. Είναι από το Star Wars. Πώς λέγεται το συγκεκριμένο? TIE Fighter. Το σκάφος του Vader. Ναι. Είναι πανέμορφα. Λοιπόν, και αυτό εδώ είναι το γραφείο από κοντά. Ας δούμε τα χαρακτηριστικά. Είναι απλοϊκό, δεν είναι κάτι το super duper. Η μητρική και ο επεξεργαστής είναι εδώ κάτω. Εντάξει, ναι. Δεν φαίνεται τόσο καθαρά, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Εντάξει, τι τρέχει, τι επεξεργαστή έχεις? Πέντιο μου είναι. Δεν θυμάμαι αυτό. Είναι αυτό που σας έλεγα. Τόσα χρόνια που τον έχω. Τη μητρική και όλα αυτά τον έχω πάρα πολλά χρόνια. Το μόνο που έχει αλλάξει από όλα αυτά η κάρτα γραφικών. Είναι η κάρτα γραφικών που μου έχει δώσει ένα σενάριο και ο SSD που έβαλα. Ναι. Η μητρική είναι η Asus, δηλαδή είναι διπύρινο. Γενικά είναι παλιό διπύρινος. Σύστημα. Δηλαδή ναι. Ένα σύστημα από το οποίο παίζει να έχει και 50 ευρώ όλο μαζί άμα το πάρεις. 100 ευρώ max σε αυτή τη φάση που είμαστε πλέον της αγοράς. Όχι, δηλαδή... όχι, έχει παραπάνω, πρέπει να έχει 150 ευρώ είναι. Γιατί είναι 4, η μνήμη είναι 4. Έτσι. Ο επεξεργαστής είναι διπύρινος. Αυτό είναι μικρό. Αυτό είναι πριν από 10 χρόνια. Αλλά δεν μας ενοχλεί. Ακριβώς. Δεν είναι, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι δεν είναι AI. Ναι. Πρέπει να βρω το κουτί του τώρα να θυμηθώ τι είναι. Και είναι το καταγραφικό. Είναι το μεταξύ εδώ πέρα. Στο πλάι είναι τα power button και μπορώ να το ανοίξω. Να κάνω. Να έχω το τίτμπουκι την πρώτη. Οπ. Πόσο γαμάτο. Εμένα αυτό μου άρεσε. Εντάξει, σίγουρα ο φωτισμός θα μπορούσε να είναι πολύ πιο διακριτικός. Αλλά. Σκέφτομαι πως βάλω πάνω στο τζάμι φιμέ. Όχι. 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 Αλλά το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Απ, ξεκίνησε κιόλας. Είναι το αποτέλεσμα που βγάζει αυτό το τέτοιο. Δηλαδή, σίγουρα, εν τω μεταξύ, το ταινία αυτή πρέπει να την δούμε λίγο κάποια στιγμή. Γιατί? Γιατί δεν ανάβει, μάλλον, ή ανάβει ξεχωριστά. Α, όχι, ναι, δεν ανάβει. Όχι, ανάβει, εντάξει, δεν πειράζει. Ξέρεις, ήταν πολύ ωραία upgrade κάποια στιγμή. Να την περάσει. Εν τω μεταξύ, το μπλε δεν είναι πολύ ωραία. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτσε λίγο να πάω από μακριά να το δούμε. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία με το ειδικά το βράδυ, ρε παιδί μου, είναι. Φυσάκι ώρες απ' έξω, Είναι πολύ ωραίο. Αλλά σκέψου τώρα, ένα upgrade, ένα μικρό upgrade με 50-50
τέτοια λεδοτενία, σε RGB να τα αλλάζεις ό,τι χρώμα θες. Α, ναι, κατάλαβα. Και με controller. Τα είχα δει και αυτά σε περίπτωση. Πλέον είναι αρκετά οικονομικά και νομίζω ότι εντάξει, σιγά σιγά μπορεί να γίνει και αυτό. Ο σκληρός είναι 500, αυτός είναι 125. Είναι αυτό. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή. Παιχνίδια παίζω, δηλαδή κάποια βαριά. Έχω δοκιμάσει το Origins, το Assassin's Creed Origins. Το σηκώνει. Τα ναι, το σηκώνει. Αυτά τα μυστηράκια βάζουν αέρα μέσα για να δροσίζονται και από πίσω. Εντάξει, από πίσω είναι. Πού το έχεις? Είναι στο τροφοδοτικό, ναι. Βγάζει. Εντάξει, ναι. Έχει γίνει. Εσύ, εντάξει, οκ. Okay. Από πίσω εντάξει, δεν το έχω δει ποτέ. Α, δεν είναι τίποτα. Το ίδιο είναι. Λοιπόν, αυτό εδώ, ας πούμε, εδώ που βλέπουμε, είναι η εποξική ρητίνη. Και θα το δω. Να, και εδώ. Και εδώ. Όλα αυτά εδώ πέρα στο κενό. Όταν τη νύχτα που κλείνουν τα φώτα και όλα αυτά, φωσφορίζει μπλε. Και υπάρχει μέσα εδώ. Εντάξει, φαίνεται και λεπτομέρειες. Όλα αυτό είναι από παλέτες. Όσο και να μην το πιστεύετε, όλα αυτό είναι από παλέτες. Και ξέρεις τι, είναι ωραίο που και οι βίδες φαίνονται, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Στην αρχή σκεφτόμουν να τις καλύπτω τις βίδες. Ξέρεις κάτι. Και μετά λέω, όχι, μου αρέσει το μεταλλικό. Από τη μία είναι ωραίο. Ίσως αν θα μπορούσες να βάλεις bronze από πάνω. Bronze, ναι, θα ήταν πιο σαν τους μετεσέντες, τους μεσαιωνικούς. Δηλαδή αν ταιριάζει και με εδώ με το στόκο που έβαλες από πάνω. Στόκος δεν είναι. Όχι, είναι η εποξική ρητίνη. Αχ, ναι. Δηλαδή το βράδυ εδώ πέρα ξαφνικά σκοτεινιάζει και βλέπεις. Κάτι μπλε. Σαν αστεράκια. Ναι, μπλε εδώ, μπλε εδώ. Εν τω μεταξύ αυτές είναι τρύπες από τις βελόνες που είχαν οι παλέτες. Αν δεν το έχετε καταλάβει, που όπως τις καρφώνουν πάνω, που τις τόκαρες, ναι. Και ας πούμε το Origins το έτρεξε. Σοβαρά. Στον υπολογιστή του φίλου μου που, το ξέρω, που μου έδωσε την κάρτα του, γιατί αυτός έκανε καλό update, μεγάλο, ναι. Έπαιζε στο high, τα γραφικά, σε μένα έπαιζε στο medium. Όταν το πήγαινα στο high, γλίκαρε. Δεν ξέρω. Στο medium το έπαιξα, το σήκωσε. Είναι υπολογιστής που το Assassin's Creed του Origins το παίζει στο medium. Καλή φάση. Πολύ καλή φάση. Κάποια στιγμή θα γίνει το τέτοιο, αλλά είναι αυτό που το κάνει σιγά σιγά και είναι δικό σου. Δηλαδή, ξέρεις ότι τι να κάνεις, είναι δικό σου, σονίκι αυτό το πράγμα πλέον. Ούτε ακριβές υδροψήξεις, ούτε τίποτα. Ούτως ή άλλως, εγώ είμαι πιο πολύ άνθρωπος του υπολογιστή για μουσική, ξέρω. Έτσι, ξέρω, ακουβάζω μουσική, γράφω μουσική και τέτοια πιο πολύ. Δεν ξέρω, παιδιά, τι λέτε, αλλά προσωπικά το αγαπάω. Αγαπάω αυτή τη γωνία. Αν μπορούσα να τη σηκώσω να την πάρω στο σπίτι μου, τώρα θα την έπαιρνα χαλαρά, άνετα. Με τι θα ανταλλάζεις? Με τι θα ήξερα ότι... Αναλογία 1 με 10, θα σου λέγα. Πρέπει να μου δώσεις 10 πράγματα για να πάρεις αυτό. Τι να σου δώσω τώρα για αυτό το πράγμα? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να βρω κάτι αντίστοιχο για να το πατσίσω. Γιατί είναι το όλο το αίσθημα, ρε παιδί μου, δηλαδή... Και όταν τα βγούμε στη σύνταξη με το καλό, μπορώ να σου φτιάξω ένα. Για να το πάρεις γρήγορα. Δεν έχει, θα το φτιάξω εγώ. Βολικά, εδώ μεταξύ, ρε φίλε, σου λέω, είναι και η καρέγκλα, είναι όλο το... Είναι όλο το στυλ. Όχι, θα φάμε copyright strike, μην βάλεις μουσική. Α, έχει και τέτοια, έτσι πείτε αυτό αυτά. Μην βάλεις μουσική, θα φάμε copyright strike, θα μας το κλείσουν το κανάλι. Ωραία. Ναι, και είναι η φάση που κάθεσαι τώρα π.χ. εδώ πέρα, ρε παιδί μου, βλέπεις τον Nightwish, ακούς τα δικά σου και είναι πολύ καλή φάση. Και εδώ κάθεται και ο γιος μου και η κόρη μου και όλοι. Τέλειο. Δεν ξέρω, αλλά μπορώ να πω ότι είναι όνειρο. Αυτό εδώ να πούμε δεν είναι ενσωματωμένο, υπήρχε αυτό εδώ. Ναι. Έτσι. Εντάξει. Και απλώς το έβαλα γιατί όντως. Βολικό είναι. Είναι το ότι βολικό. Χρειάζεται. Βάζεις πράγματα. Σκέφτομαι, ξέρεις τι να θα κάνω. Ίσως να το κόψω εδώ. Να έχω μόνο τα δύο σιρτάρια. Όχι, όχι, για άστο. Να βάλω αυτό εκτυπωτή. Εδώ να βάλω για να βάλω εκτυπωτή. Ναι, θα μπορούσε. Χρειάζομαι ένα εκτυπωτή και για τη δουλειά και για. Εδώ, να σου δείξω κάτι εδώ. Εδώ έχει ένα ξεχωριστό χώρο. Έτσι, θα μπορούσε να βάλει μινιατούρες μέσα. Αυτό. Θέλω να βάλω μινιατούρες Star Wars. Ναι. Star Wars τώρα δεν ξέρω τι πόσο, αλλά θα έδινε. Επειδή τίποτα... είναι λίγο space, ξέρω εγώ, όλο αυτό. Ναι, το θα μπορούσε. Πρέπει να μπουν μινιατούρες εδώ μέσα. Ναι. Πρέπει. Mm. Πω. Δεν ξέρω, αλλά ειλικρινά είναι η φάση. Αυτό ήταν, παιδιά, το setup του Αλέξανδρου. Με αυτό τώρα, ξέρεις, επειδή τώρα μιλάτε για το νοικοκυριό, είναι πιο εύκολο να αποσυνδέσεις πράγματα από πίσω, να το τραβήξεις, να καθαρίσεις καλά. Ναι, ισχύει. Ξανασυνδέσεις, μπαμπαμ, δηλαδή μέσα σε 3 λεπτά έχει γίνει όλο αυτό. Και γενικές γραμμές είναι αρκετά καθαρό, δεν έχει σκόνες ιστορίες από ό,τι είδα. Οπότε. Και ξέρεις, χθες ο Αλέξανδρος το τρίβω όλη μέρα, το καθάριζε για να είναι
Μου λέει να προλάβω, να καθαρίσω, να ετοιμάσω. Θέλει καθάρισμα, έτσι. Είναι τζάμι. Έχετε π.χ. ο γιος μου η κόρη που ξέρω εγώ τρώνε τη μερέντα και μετά κάνω αυτό το πράγμα. Ξέρεις πάντως, σκέφτομαι ότι θα είναι πολύ ωραία ανάμνηση για τα παιδιά, δηλαδή μεγαλώνοντας, όταν έχουν αυτό στο μυαλό τους. Ξέρεις, ο υπολογιστής του σπιτιού ή η ωραία γωνία του σπιτιού. Δεν ξέρω, νομίζω θα τους αφήσει πολύ ωραίες ανάμνησεις. Τους αρέσει. Και είναι ενθουσιασμένα με αυτό που λέγαμε πριν, ότι είναι κάτι που έφτιαξε ο μπαμπάς σου, ξέρω, και ότι είδανε κάτι ότι μπορεί να το φτιάξει εσύ μόνος σου. Αυτό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο να προσθέσεις. Γιατί θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Νομίζω ναι. Θα βγει τεράστιο το βίντεο, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Όχι, δεν έχω κάτι να προσθέσω. Είναι ότι αυτό που είπες και εσύ στην αρχή, ότι ό,τι σκέφτεστε, κάντε το. Βρείτε τρόπο να το κάνετε. Δεν υπάρχει. Ακριβώς. Δηλαδή, ότι μάλλον υπάρχουν πολλοί τρόποι. Να το κάνεις και δεν είναι ο μόνος τρόπος το χρήμα για να κάνεις κάτι ή να φτιάξεις ή να αγοράσεις κάτι. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Φαντασία να έχεις. Φαντασία και όρεξη πραγματικά. Δοκιμάστε και επιχειρήστε το. Τα πάντα, σε ό,τι να είναι, σε όλους τους τομείς. Αλέξανδρε, ειλικρινά, σε ευχαριστώ που το μοιράστηκε αυτό με εμάς. Ειλικρινά, δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω κάνει στο κανάλι εμένα μέχρι είναι τώρα. Τιμή, δηλαδή που έκανα κάτι εγώ για μένα εδώ πέρα και ότι δεν σου αρέσει τόσο πολύ. Πραγματικά το έχει αγκαλιάσει. Ναι, είναι πανέμορφο, δεν ξέρω, εγώ το έχω ερωτευτεί στο τέλο. Πραγματικά το έχει αγκαλιάσει και μετά να μοντάζει έτσι. Όπω! Και να φέρνει. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ που ήσασταν. Κώστας εδώ, Αλέξανδρος από εκεί. Το γραφείο του Αλέξανδρου από εκεί παρακείθηκε, τη βιβλιοθήκη από πάνω. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα, ελπίζω να σας άρεσε, να σας δώσαμε ιδέες για πράγματα που μπορείτε να κάνετε. Και κάντε τα, μην κολώνετε. Ό,τι σας έρθει στο μυαλό, φτιάξτε το, δημιουργικό να είναι. Να έχετε μια όμορφη μέρα από εμάς. Γεια σας. Γεια σας.